Προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση τώρα η ΑΕΚ και έχει τις προϋποθέσεις με τον Νακατσίμα. Ενώ περιμένει ο Ντασίλβα, πάει μπάλα στο Βραζιλιάνο. Μέσα στην περιοχή επικίνδυνη φάση, σούτ από τον Ντασίλβα. Γκολ η ΑΕΚ, σκοράρει στο 84. Δεν μπόρεσε ο Λεωνί και η απόκριση δεν του βγήκε, το σούτ από τον Ντασίλβα στα δίχτυα. Εδώ πάλι η φάση και έγινε πολύ καλή η παλιά από τον Νακατσίμα. Το βολέ τρύπησε εκεί την κλειστή γωνία του Λεωνί. Είναι απόλυτη ευθύνη του τερματοφύλακα, ο οποίος δεν κατάφερε να διώξει. Και η ΑΕΚ είναι κοντά σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, 5 λεπτά πριν το τέλος. Δεν μπορεί να δέχεσαι γκολά την κλειστή γωνία. Μπούσερ, ωραία παγιά για τον Μιχλάζα στην περιοχή, το γύρισμα και το γκολ από τον Λεωνάρτο, το 1-0 για την Ένωση. 15ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, η Ένωση καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον Λεωνάρτο. Ήταν η ωραία παγιά του Ντούσερ προς τον Μιχλάτσε, αυτός γύρισε στην περιοχή και ο Λεωνάρτο εύκολα εκεί έγραψε το 1-0. Ο Κρίς κέρδισε φάουλ από τον Φαρία. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Φαρία για το προηγούμενο φάουλ. Η Ένωση θα συνεχίσει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές 18 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Αφού τώρα πάει στην αντεπίθεση. Αγκουιρέλιο, το γύρισμα και το πέναρτι για την Πάφο, ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ευκαιρία για την Πάφο. Καρπός εκτελεί 1-1, η Πάφος ισοφαρίζει στο 87ο λεπτό. Περνάει την μπάλα στον Χαραλαμπίδη, βαθιά παλιά από τον Χαραλαμπίδη, ψάχνει τον Ατόρνο. Ατόρνο περνάει, προσπαθεί να περάσει από τον Γιωργαλίδη, το πλασέ και τον γκολ. 0-1 για το Αποέλ με τον Μπούντιμιρ. Ο Μάριο Μπούντιμιρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μόλις στα 20 δευτερόλεπτα, ανοίγει το σκορ. Για το Αποέλ με το καλημέρα λοιπόν στο παιχνίδι, γκολ από τα αποδυτήρια για τους γαλαζοκίτρινους. Όλα ξεκίνησαν από την βαθιά παλιά του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη. Ξανά η παλιά, εδώ είναι ο Χαραλαμπίδης, η μεγάλη παλιά. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Σάντα Μαρία, ο Ατόρνο, ο Γιωργαλίδης και με τη βοήθεια του Δοκαριού η μπάλα θα καταλήξει στο βάθος της εστίας της Αλκής. Εδώ είναι η κόντρα, ο Μπούντιμιρ από κοντά πλασάρει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για τον Χαραλαμπίδη και από εκεί η μπάλα στον Σολομού που κερδίζει την κόντρα και ανεβαίνει. Σολομού κινείται, ο Χαραλαμπίδη στα δεξιά, προτιμάει τον Μπούντιμιρ, το σούτ με τα πόδια, ο Γιωργαλίδης γκολ, 0-2 από τον Μαντούκα. Με τη δεύτερη προσπάθεια η κεφαλιά από τον Γκουστάβο Μαντούκα, το 2-0 ή αν προτιμάτε καλύτερα το 0-2. Εδώ είναι ο Σολομού. Θα περάσει την μπάλα στον Μπούντιμιρ αμέσως στο σουτ με τα πόδια. Πρώτη κεφαλιά, μάλλον την πρώτη την κεφαλιά του Μαντούκα. Το 2. Αυτός για τον Μαντούκα. Επιχειρεί τη σέντρα, είναι καλή. Ο κεφαλιά από τον Ατόρνο. Το γκολ, το 3-0. Η κεφαλιά ήταν από τον Μπούντιμιρ. Ο Ατόρνο όμως, ο οποίος πήρε το rebound και φτάνει τα 6 γκολ. Ο Κλουκόφσκι την πέρασε στον Μαντούκα. Κοιτάξτε την κίνηση του Ατόρνο, είναι εκεί μόνος του. Κεφαλιά από τον Μπούντιμιρ, ο Ατόρνο από κοντά, χωρίς προβλήματα. Το 3-0. Ο Ατόρνο ο οποίος... Τώρα είναι ο Άσπας. Άρτσε. Επιχειρείται η σέντρα στην περιοχή. Το γκολ από τον Βασκονσέλος. 1-3. Στο 69 ξανά η σέντρα από τον Μπάρτσε. Ο Μπόρδα δεν βρήκε σωστά την μπάλα. Ο Βασκονσέλος ήρθε και με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή σκοράρει, νικώντας τον Ουρκοπάρτο και τον Καρυπίδη. Ο Κάς μπαίνει στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, το σούτ στα δίχτυα. Σκοράρει ανόρθωση και ανοίγει το σκορ στο 55ο λεπτό. Με
τον Σπαντάτσιο μετά την όμορφη ενέργεια από τον Γιάννη Οκά που μόλις έχει μπει στο παιχνίδι. Λυτρώνεται ανόρθως για την ώρα με το εξαιρετικό γκολ από τον Σπαντάτσιο. Ήταν καλό το σούτ, όμως πιστώνεται περισσότερο η ενέργεια του Γιάννη Οκά που μπήκε στην περιοχή ανάμεσα από δύο αντιπάλους, γύρισε στον Σπαντάτσιο. 51 το λεπτό. Φάου για την ανόρθωση με τον Ρέζεκ να εκτελεί εκπληκτικό γκολ από τον Ρέζεκ. Με πολλή δύναμη ευνηδιάστηκαν οι πάντες, περισσότερο και ο τερματοφύλακας Νέκρη, και με πολλή δύναμη ένα ξερό σουτ περίπου από 30 μέτρα. Ο Ρέζεκ παραβιάζει για δεύτερη φορά την αιστεία της δόξας.